Υπήρξαμε τυχεροί ότι αυτή η κρίση μας έτυχε το 2019 και όχι το 2018. Διότι το 2019 την κρίση αυτή τη διαχειρίστηκε με πολιτική επιλογή η επιστήμη. Με τα αποτελέσματα τα οποία προανέφερα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Το θέμα είναι να μην φτάσουμε να ζήσουμε σκηνικά Ιταλίας, γιατί είναι πολύ νοπά στη μνήμη μας, κύριε Ξαδάκτυλε. Δεν απέχουμε πολύ. Δεν απέχουμε, λέτε. Δεν απέχουμε πολύ. Αυτό το εμβολιασμό, όπως βλέπετε, η αλυσίδα για κανένα περίεργο λόγο, αδικαιολόγητο κατά τη γνώμη μας, και θα πρέπει να σταματήσει, η αλυσίδα των εμπλεκομένων έχει μεγαλώσει, έχει ξεχυλώσει και γι' αυτό και φοβάμαι για την αποτελεσματικότητα αυτού του εμβολιασμού. Αντίστοιχο έντυπο για άλλα εμβόλια. Για τα εμβόλια. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείτε αποτελεσματικότητα, τώρα βάλατε μια βαριά λέξη. Εννοώ ότι είναι αποθαρρυντική διαδικασία, αυτό που είπα και από την αρχή. Είναι μια διαδικασία αποτελεσματικότητα... που αποθαρρύνει αντί να ενθαρρύνει τους ανθρώπους. Της διαδικασίας. Εάν εμβολιαστούν λιγότεροι, επειδή θα αποθαρρύνονται από τη διαδικασία, αντιλαμβάνεστε ότι το αποτέλεσμα το τελικό θα είναι υποδέστερο αυτού που επιδιώκουμε. Ναι.